το ζήτημα και από την παρούσα συμφωνία, αλλά και γενικότερα από όλες τις αντίστοιχες συμφωνίες, είναι το ποιος ωφελείται. Οι λαοί, οι δύο λαοί εν προκειμένου, ή πιο συγκεκριμένα οι αγρότες της χώρας μας, γιατί την ίδια ώρα η υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, με εργαλείο και την ΚΑΠ, οδηγεί στο ξεκλήρισμα σταδιακά τους μικρομεσαίους αγρότες, προωθώντας το μοντέλο της ενίσχυσης της μεγάλης καπιταλιστικής αγροτικής παραγωγής. Αλήθεια, οι βιοπαλαιστές αγρότες τι έχουν να περιμένουν από τέτοιου είδους συμφωνίες ή από τη συγκεκριμένη συμφωνία? Τίποτα. Μήπως πρόκειται να συμβάλλει στην επίλυση των χρόνων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με το υψηλό κόστος παραγωγής, ακριβό πετρέλαιο, τις απλανωτές αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος με βάση και τη ρήτρα αναπροσαρμογής? Αυτή τη ρήτρα θα την καταργήσει μήπως? Ή τις αυξήσεις στις ζωοτροφές, τα λοιπάσματα, τα αγροτικά μέσα και εφόδια που επιβάλλουν τα μονοπόλια αλλά και το ίδιο το κράτος με τον υψηλό ΦΠΑ, που οδηγούν τον αγρότη όχι μόνο να μην έχει ικανοποιητικό εισόδημα, αλλά πολλές φορές να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδά του, οδηγώντας τους αγρότες, τους βιοπαλαιστές, τους μικρομεσαίους αγρότες στην απόγνωση και στην αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Ή αντίστοιχα θα συμβάλλει στην διαμόρφωση των τιμών τέτοιων που να ικανοποιούν τις ανάγκες και το εισόδημα των αγροτών? Θα υλοποιήσει απαραίτητα αναγκαία έργα για την προστασία της παραγωγής? Ή μήπως θα μειώσει την ένταση της καταλύστευσης του μόχθου των αγροτών από μεσάζοντες, από τράπεζες και μεταποιητές που προβλέπονται με τη νέα ΚΑΠ, νέα επιδρομή στο αγροτικό εισόδημα? Κάθε άλλο λοιπόν. Άρα και η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται να ενισχύσει ακριβώς τη δράση των μεγάλων ομίλων στους τομείς που προβλέπονται στο κείμενο της συμφωνίας για κερδοφόρα δράση στα πλαίσια της περιλάλλητης εξωστρέφειας της ελληνικής αστικής τάξης με τη στόχευσή της για διείσδυση σε ξένες αγορές, προωθώντας φυσικά τα συμφέροντά τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επέκταση της ευρωενωσιακής πολιτικής σε αυτές τις χώρες, όπως στην Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, στην ευρύτερη περιοχή, όπως είπα και στην αρχή. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση των business ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Αρμενίας, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα πεδία κερδοφορίας για λιμνάζοντα ελληνοαρμενικά κεφάλαια που ψάχνουν διέξοδο να επενδυθούν προκειμένου να φέρουν κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εν προκειμένου στον τομέα, στον χώρο της αγροτικής παραγωγής, στο αγροδιατροφικό τομέα, αξιοποιώντας δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς. Αντίστοιχα, συμπράξεις επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο χωρών, των δύο χωρών που συζητούμε τη σύμβαση Ελλάδας-Αρμενίας, αλλά και άλλων τρίτων, όπως προβλέπεται εξάλλου στη σύμβαση, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, οι δύο λαοί δεν έχουν να ωφεληθούν σε τίποτα από τέτοιες συμφωνίες. Πολύ περισσότερο να αναπτυχθούν σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους με το κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των δύο λαών. Γι' αυτό τους λόγους εμείς καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση.